Τσίμπα τώρα. Σμυρλής. Σμυρλής. Προσπάθησε να τους περάσει όλους, δεν γίνεται. Αφήνει τη φάση ο Τσακαλίδης. Ο Σμυρλής ζήτησε εκεί ένα φάουλ, το οποίο ο Τσακαλίδης δεν το έδωσε. Με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στο Μαυρομιχάλη. Μηδένει στο πηλίκο λοιπόν και σε αυτή την προσπάθεια των παιχτών. Και τώρα ίσως έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό φάουλ. Ο Μαρνάρης την πήρε την κάρτα από ό,τι μου λένε εδώ. Μαρνάρης λοιπόν κυτρινίστηκε. Σέντρα για τον Σκέμπη, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Θα δούμε τώρα ποιος θα το εκτελέσει και τι θα κάνει. Γίνει διεκτέλεση και έχουμε εδώ δοκάρι. Γράφουμε μια φάση λοιπόν. Δοκάρι λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 31ο λεπτό. Όπως φαίνεται ότι τα τελευταία λεπτά με τον ήλιο βγήκε και η όρεξη για τους παίκτες της Καλλικράτης, οι οποίοι ανεβάσανε κάπως στροφές. Σέντρα, μόνιμος αποδέκτης ο Σκέμπη, όμως η μπάλα δεν έφτασε σε αυτόν. Και έχουμε ένα μαρκάρισμα εκεί τώρα. Βούλγαρης τώρα στο πλάγιο, Σμυρλής με περίτεχνο τρόπο προσπαθεί να πάρει ένα σούτ. Έχουμε λοιπόν εδώ και το πρώτο σούτ των φιλοξενούμενων. Πολλοί τελικοί γίνονται και την ίδια μέρα. Επίσκεψη λοιπόν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται εκεί πέρα μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Και ο... Γίνεται η σέντρα, ο Κιουρτσίδης μπήκε. Κιουρτσίδης μπήκε σαν αλλαγή. Κιουρτσίδης, ο οποίος μας έδωσε και μια συνέντευξη προημερών. Και στην αλφα κατηγορία. Πάνω στη γραμμή πολύ ωραία ο Χρυσογονίδης. Προσπαθεί και βρίσκει το Σκέμπη μέσα στην περιοχή. Σκέμπη θα κάνει μια τρίπλα, θα πέσει και ο διαιτητής θα δώσει πέναλτι. Θα δώσει πέναλτι λοιπόν ο διαιτητής. Να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Ήταν μέσα στην περιοχή ο Σκέμπη στην εκτέλεση. Και γκολ. Στο κέντρο του κέντρο της εστίας. Βλέπετε εδώ το Σκέμπη, ο οποίος το βάρη πυροβολικό του Πόγκ πετυχαίνει ακόμα ένα από τα πολλά γκολ που πετυχαίνει και φέτος. Σε ό,τι αφορά την ένωση μας φιλοξενεί σήμερα Νικολαίδης, ο οποίος πέφτει. Τώρα έχουμε κάποιες μουρμούρες εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έγινε, ο διαιτητής είπε παίζεται. Το Ρωνέο Σαφή του Ηρακλής Νέας Φώκιας 3-0. Πόμου Δανιών Αόσιμ Άντρων 1-0, άνοιξε και εκεί το σκορ. Νίκη Πολυγύρου Αόσιμ Άντρων 0-2. Αθεμούς Γαλάτας Δόξα Ορμίγιας 0-1. Μπάλα πήρε αρκετό ύψος. Παρ' όλα αυτά διατηρείται εντός αγωνιστικού χώρου. Ένα άτσαλο διώξιμο εκεί. Κακώς κάποια μουρμούρα για χέρι και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία εδώ. Γίνεται τώρα το γέμισμα προς το Σκέμπη, ο οποίος βγαίνει από πίσω, βγαίνει και ο τερματοφύλακας, διώχνει την μπάλα, μετά πέφτει πάνω στον ποδοσφαιριστή της Καλλικράτειας. Ο Ετός Βαρβάρας είναι στους 56. Ήδη είναι στους 56, καθώς δεν αγωνίστηκε σήμερα, κέρδισε τον αγώνα άνευ αγώνος βασικά, κέρδισε τους βαθμούς άνευ αγώνος. Και ένα φάουλ τώρα, σε ένα καλό σημείο, υπάρχουν 2-3 συζητήσιμες, φάουλ, πολύ ωραία εκτελεσμένο και γκολ. Να λοιπόν, να δούμε ποιος το έβαλε τον γκολ τώρα, θα μας βοηθήσουν εδώ οι συνεργάτες μου. Ποιος έβαλε τον γκολ, 1-1 λοιπόν στο 93 του παιχνιδιού.
Ασθενής η απόκριση εκεί του Μαυρομιχάλη και το 5 ο Βατακόγιας έβαλε τον γκολ. 1-1 λοιπόν. Να, που... Εδώ φίλο μας που ρωτάει τα αποτελέσματα τα άλλα μιας Μακεδονίας. Να δούμε όμως τώρα και αυτή τη φάση. Μέσα στην περιοχή, μια μεγάλη απόκριση του τερματοφύλακα. Το γέμισμα τώρα για τον Σκέμπη και εδώ τελειώνει η σεμνή λήξη. Ο κύριος Τσακαλίδης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Οι ομάδες έχονται ισόπαλες 1-1. Θα μου επιτρέψετε, αν και τα αποφεύγω αυτά, να πω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ίσως μένει πικρία λίγο στους γηπεδούχους γιατί δεχτήκανε γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νέος Πονέας Καλλικράτειας, Άρης Κασανδρίας 2005 στο 1-1.